φωτιά έχει πάρει τις τελευταίες ημέρες το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς καταφθάνουν εκεί το ένα μετά το άλλο γιγαντιαία μεταγωγικά πλοία που ξεφορτώνουν τεράστιες ποσότητες στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ που προωθείται κυρίως προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ενδεικτικό του απίστευτου αυτού σε μέγεθος αριθμού είναι η αναφορά της αμερικανικής πλευράς στο υλικό που ξεφορτώθηκε μόνο από το μεταγωγικό σκάφος Leroy A. Medonka, που όπως είπε έγραψε ιστορία για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ως προς τη διατήρηση και διευκόλυνση της μετακίνησης της πρώτης βαριάς ταξιαρχίας πεζικού και αφορούσε 3.000 θεμάχια εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Bradley, ελαφριών οχημάτων, οχημάτων με προστασία από νάρκες και φυσικά τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης M1 Abrams. Ο εξοπλισμός αυτός θα μεταφερθεί σε πολλαπλές τοποθεσίες για να παράγει ταχεία μαχητική ισχύ, για να αποτρέψει πιθανή επιθετικότητα και για να καθησυχάσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Και συνέχισε η αμερικανική ανακοίνωση. Η ανάπτυξη έτοιμων, αξιόπιστων για τη μάχη δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Αυτό συνέβη στις 11 Μαρτίου, ενώ στις 14 του μήνα ένα ακόμα τεράστιο αμερικανικό μεταγωγικό πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο, όπως έχει γίνει πια κατανοητό, αποτελεί πλέον κύριο κόμβο των μετακινήσεων των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να δοθούν πολλές πληροφορίες αυτή τη φορά ως προς το τι ξεφόρτωσε. Φλέγεται λοιπόν στην κυριολεξία το ελληνικό λιμάνι, με τις μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού να είναι συνεχείς, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη και έθραυστη γεωπολιτική κατάσταση που βιώνει η Ευρώπη. Και όχι μόνο, καθώς έχουμε εντάσεις και σε πολλές ακόμα περιοχές του πλανήτη. Φυσικά, ο αναβαθμισμένος αυτός ρόλος της Αλεξανδρούπολης έχει προκαλέσει πικρόχολα σχόλια στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που βλέπουν ότι τα στενά του Βοσπόρου χάνουν πια τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία που είχαν ως τώρα. Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μία και μόνο απάντηση και είναι μονολεκτική. Ξύδι.